Πού γαρεύρικά σου τα έργα πεπληρωμένα ενώπιον του Θεού μου. Συνεχίζει, αγαπητή μου, ο Κύριος να ομιλεί δια της επιστολής προς τον επίσκοπο των Σάρδεων και του λέγει, αφού του ανέφερε ότι φαίνεται πως έχει ζωή, νεκρός όμως είναι στην πραγματικότητα, διότι, συμπληρώνει, δεν βρήκα τα έργα σου να είναι πεπληρωμένα, δηλαδή γεμάτα ενώπιον του Θεού μου. Είναι μία πραγματικότητα αυτή την οποία πρέπει να προσέξουμε. Ίσως τα έργα μας να φαίνονται ενώπιον των ανθρώπων τα έργα, αν υποτεθεί ότι έχουμε κάποιες προϋποθέσεις ευσεβείας, να φαίνονται ενώπιον των ανθρώπων ως αρκετά και πλούσια. Αλλά μόνο μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Αυτή η πλήρωση έργων κρίνεται μόνο υπό του Θεού. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κύριος ζητά αυτή την πληρότητα. Και όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, ούγαρη αρχή των αγαθών έργων στεφανή, τον εργάτην, αλλά το πλήρωμα. Δεν είναι η αρχή των αγαθών έργων που στεφανώνει τον εργάτην του αγαθού, αλλά το γέμισμα των έργων, η πληρώτης των έργων. Πού είναι εκείνοι οι οποίοι νομίζουν ότι θα σωθούν χωρίς αυτήν την πληρότητα, με το να μένουν σε μία ή δύο εντολές και να περιφρονούν τις λοιπές εντολές? Και ποια έργα είναι εκείνα δια τα οποία ζητά την πληρότητα ο Κύριος? Είναι ο άλλος τρόπος ζωής, συμπεριφοράς και πολιτείας. Δεν μπορούμε να υπούμε ότι τηρώ αυτή την α ή τη β εντολή. Μην ξεχνούμε ότι η τήρηση πασών των εντολών δημιουργεί μία νοοτροπία, έναν τρόπο του σκέπτεσθε, μία πληρότητα προσωπικότητος. Ένας άνθρωπος ο οποίος πληρεί τα εντολάς του Θεού είναι ολόκληρος. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι άρτιος ή ο του Θεού άνθρωπος. Και κάπου αλλού λέγει ο Απόστολος, εν μηδενή λυπόμενη. Να μην υπολυπόμεθα σε κάτι, να μην υστερούμε σε κάτι. Μη λέμε ότι αυτός έχει αυτό το καλό, αλλά έχει εκείνο το κουσούρι. Δεν πρέπει αυτό. Μένουμε πολλές φορές και μάλιστα κατά έναν περίεργων, παράλογων τρόπων ικανοποιημένοι με το να έχουμε ένα κουσούρι, για το οποίο οι άνθρωποι κάποτε μπορούν και να μας επαινούν ίσως, ή εμείς να αισθανόμεθα έναν έπαινο για το κουσούρι μας. Καλός άνθρωπος, αλλά το πίνει λίγο το κρασί, λένε, το πίνει. Και αυτός που πίνει κρασί είναι πάθος, από τα φοβερά πάθη ο αλκοολισμός, από τα φοβερά πάθη. Καφιέται, δεν τον πειράζει. Και άλλα πολλά, και άλλα πολλά, τα οποία δυστυχώς οι άνθρωποι, επαναλαμβάνω, θεωρούν και σαν καύχημά τους. Αλλά σας είπα ότι είναι οι συνισταμένοι όλων αυτών των εντολών, ο τρόπος του σκέπτεστε, ο τρόπος του πολιτεύεστε. Πώς πολιτεύομαι, πώς περπατάω, πώς κινούμαι, πώς ομιλώ, πώς σκέπτομαι. Όλα αυτά δείχνουν αν έχω μία πληρότητα έργων ή όχι. Ακόμα πρέπει να σας πω ότι αυτή η πληρότης δεν είναι μόνο πλάτους, είναι και βάθος. Δεν είναι να τηρήσω τις εντολές του Θεού σε ένα πλάτος, σε μια έκταση, αλλά πρέπει να τις τηρήσω τις εντολές του Θεού και σε ένα βάθος. Η κάθε εντολή, επιτρέψατε μου να πω, πιστέψτε με, έχει ένα απίθμενο βάθος. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι μία εντολή την εξαντλήσαμε, ότι την εφαρμόσαμε. Ποτέ μην πούμε ότι εφαρμόσαμε την εντολή την α ή τη β. Ποτέ.
Μη πεις ότι εξύντλησα την εντολή της αργίας της 7ης ημέρας. Με το να μην εργάζεσαι, έχει βάθος αυτή η εντολή. Το τι κάνεις μέσα σε αυτή την ημέρα, και ακόμη πως είναι η λατρεία σου προς τον Θεό, σε ποιο βαθμό έχει φτάσει η λατρεία σου. Φτάνεις να έχεις μυστικιστική ζωή? Φτάνεις να έχεις μία όραση Θεού? Εάν φτάνεις, τότε θα φτάνεις εσύ να μου πεις, αδελφέ μου, ότι ακόμα είσαι στην επιφάνεια και όχι στο βάθος της εντολής. Αλλά συνήθως ομιλούν περί βάθους εκείνοι που δεν υποπτεύονται το βάθος, μόνο εκείνοι που μένουν εις το επίπεδο. Συνεπώς, πληρώτης έργων κατά πλάτος και κατά βάθος ισοδυναμεί με την αναγέννηση. Δηλαδή η έννοια του χωρίου ουγαρευρικά σου τα έργα πεπληρωμένα ενώπιον του Θεού μου είναι η εξής: δεν έχεις ακόμα αναγεννηθεί. Είναι μία μελαγχολική παρατήρηση. Μνημόνευεύουν πως ήλυφας και ήκουσας. Να θυμάσαι λοιπόν πως πήρες και πως ήκουσες. Να θυμάσαι λοιπόν. Είναι αφυπνιστικόν. Έρχεται να τραντάξει, έρχεται να ξυπνήσει. Είναι η ανάπνιση του παρελθόντος, που είναι πάντοτε ένας έλεγχος αυστηρός. Βλέπουμε αυτό το μνημόνευε, θυμίσου, που είναι τόσο αναγκαίο να υπάρχει στη ζωή μας, αυτό το θυμίσου. Βλέπουμε ο Αβραάμ στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, όπως ο Κύριος οικοδομεί την παραβολή, να χρησιμοποιεί εις τον πλούσιον αυτό το αφυπνιστικό μνήστητη, αλλά αλίμονο εκεί, όχι προς επανόρθωση, διότι είναι πλέον πολύ αργά, αλλά προς περισσότερων βάσανων. Τι του λέγει? Θυμήσου ότι εσύ στη ζωή σου απέλαβες τα αγαθά σου. Φοβερό αυτό. Θυμήσου. Η μνήμη προκαλεί ή την επανόρθωση ή την κόλαση. Εάν πρέπει να θυμόμαστε και δεν είναι αργά, τότε αυτό μας επαναφέρει, μας επανορθώνει. Εάν πρέπει να θυμόμαστε αλλά δεν μπορούμε να διορθώσουμε, αυτό είναι κόλαση. Και μην ξεχνάτε ότι και στην Βασιλεία του Θεού υπάρχει μνήμη, αλλά και στην κόλαση υπάρχει μνήμη. Και μία μνήμη όχι που γερνά και ξεχνά. Στην παρούσα ζωή θυμόμαστε και ξεχνάμε. Όσο δεν περνά η ηλικία μας, ξεχνούμε. Αλλά και νέοι να είμαστε, όλα τα πεπραγμένα μας, κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, δεν είναι μπροστά μας. Η μνήμη μας είναι περιορισμένη. Αλλά εκεί, ω εκεί, εκεί δεν υπάρχει περιορισμός στη μνήμη. Εκεί θα υπάρχει ολοζώντανη η μνήμη. Θα είναι μπροστά μας. Και θα είναι μπροστά μας για να μας βασανίζει. Διότι, όπως το καταλαβαίνετε αγαπητοί, δεν νοείται η κόλαση χωρίς τη μνήμη. Αν έλειπε η μνήμη, θα μπορούσε να πει ο τιμωρούμενος, ο βασανιζόμενος, γιατί τιμωρούμε? Όταν όμως έχει μπροστά του τη μνήμη, τη φοβερή των πεπραγμένων του, τότε δικαιολογεί το γιατί τιμωρείται. Ο Κύριος πολλάκις έλεγε στα Ευαγγέλια το μνημονεύεται, να ενθυμίστε. Και έθεσε μάλιστα αυτό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως ανάμνηση του προσώπου του και των παθημάτων του. Όταν είπε «τούτο ποιείτε», το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, «τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση», για να με ενθυμίστε. Όχι βεβαίως ότι το μυστήριο είναι απλώς ένα σουβενίρ. Προσέξατε εδώ, δεν είναι ένα σουβενίρ μία ανάμνησης, ένα θυμητικό, όπως παίρνουμε ένα αντικείμενο από κάποιο φίλο και λέμε το έχω για σουβενίρ, το έχω για ενθύμιον. Δεν είναι το μυστήριον ενθύμιον,
αλλά είναι μνήμη. Μνήμη γιατί είναι παρόν αυτός ο Κύριος. Ο άρτος και ο ίνος, το σώμα του και το αίμα του, πραγματική παρουσία, και συνεπώς είναι μια μνήμη του προσώπου του. Βλέπει δηλαδή κανένας στη μνήμη μια τεραστία δύναμη. Συνδέει η μνήμη το παρόν με το παρελθόν αδιακόπως. Γι' αυτό καλείται εδώ ο επίσκοπος της πόλεως των Σάρδεων, καλείται να θυμηθεί πως ήλυφε και ήκουσε. Τι? Το Ευαγγέλιο. Ήλυφε θα πει πως πήρε, του λαμβάνω, και ήκουσε. Πως πήρε και πως άκουσε, πως κατηχήθηκε, πως έγινε χριστιανός, πως μπήκε στη ζωή του το Ευαγγέλιο και το άφησε να ατονίσει και να νεκρωθεί η ζωή του επισκόπου των Σάρδιων. Και τήρη και μετανόησον. Σε κάθε επιστολή του ο Κύριος, όταν έχει κάτι να παρατηρήσει, ως μόνη οδός θεραπείας και ανορθώσεως, θεωρεί πάντοτε την μετάνοια. Αυτό το μετανόησον είναι στερεότυπο σε όλες τις εντολές. Υπογραμμίζω, είναι στερεότυπο. Το υπογραμμίζω γιατί κάτι θα σας πω παρακάτω και να το θυμόσαστε. Στερεοτύπος ο Κύριος λέγει μετανόησο σε όλες τις επιστολές. Δεν άμαθα να πούμε ότι ολόκληρος ο χριστιανισμός είναι μία διαρκής μετάνοια, μία διαρκής επιστροφή εις τον Θεό. Όλα μας τα έργα προς τον εαυτόν μας και προς τους άλλους ανθρώπους πρέπει να τα διακρίνει σε τελευταία ανάλυση η μετάνοια. Αλλιώτικα είναι απαράδεκτα από το Θεό. Το ακούσατε αυτό? Εάν στις σχέσεις μας με τον εαυτό μας και με τους άλλους ανθρώπους και με το Θεό δεν υπάρχει σφραγή της μετανοίας, της αείποτε μετανοίας, τα έργα μας είναι απαράδεκτα από τον Θεό. Η μετάνοια είναι μια διαρκής κατάσταση μέσα στη ζωή του πιστού, μέσα στην Εκκλησία, μέχρι που να φύγει η τελευταία πνοή, μέχρι που να έχει φύγει η ψυχή από το σώμα, να έχει χωρίσει, πρέπει να υπάρχει η μετάνοια. Είναι παρατηρημένο ότι η ποιμαντική δραστηριότητα της Εκκλησίας μας δυστυχώς δεν απολύγει πάντοτε εις την μετάνοια. Πρέπει να σας το πω αυτό, γιατί έχουμε δεχθεί τα τελευταία χρόνια επιδράσεις από τη Δύση και από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και από τους Προτεστάντες. Οι Προτεστάντες δεν είναι Εκκλησία. Από τις Προτεσταντικές κοινότητες και παραφιάδες, οι οποίες δρούν στην Ελλάδα κάπου 50 παραφιάδες, έχουμε από εκεί δεχθεί κάποιες επιδράσεις. Ύστερα με τα ταξίδια μας στο εξωτερικό, με τον τρόπο που βλέπουμε τους ξένους που έρχονται στην Ελλάδα κλπ. Όλα αυτά μας έχουν τρόπον τι να εντυπωσιάσει το τι πράττουν έξω οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί, οι Δύσεις. Και βλέπουμε ότι χριστιανισμό εννοούν έξω το να δημιουργήσουμε ιδρύματα, οικοτροφία, πνευματικά κέντρα, αίθουσες, τούτα εκείνα, φιλανθρωπίες, κόμματα χριστιανικά, σοσιαλισμό. Είναι αυτά που σας έλεγα και την περασμένη φορά, και την περασμένη φορά. Κέντρα ψυχαγωγίας, μάλιστα αυτή η όλη ιστορία που πάντα ό,τι γίνει από γεγονότα, πάντα ό,τι λένε πού είναι η Εκκλησία, πού είναι η Εκκλησία να δώσει το παρόν, η Εκκλησία απουσιάζει, η Εκκλησία απουσιάζει. Αν σας πω αγαπητοί μου, σε όλα αυτά τα οποία ή απουσιάζει η Εκκλησία κατά τη γνώμη του κόσμου ή εφαρμόζει η Εκκλησία, όλα αυτά
δεν έχουν την σφραγίδα της μετανοίας. Το ξέρετε? Πάρετε παρακαλώ ένα οικοτροφείο που μπορεί να υπάρχει σε μία πόλη. Εκεί έχουμε τους οικοτρόφους να πηγαίνουν σχολείο, να τους προσέχουμε κλπ. Κλπ. Καλλιεργούμε την μετάνοια εις τους οικοτρόφους. Πάρετε τα κέντρα ψυχαγωγίας που έχουν οι ενορίες, τα λεγόμενα πνευματικά κέντρα, που εκεί θα πάνε τα παιδιά, θα παίξουν κλπ. Ίσως να δημιουργούμε, αν δημιουργούμε κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις, κάποιες πολιτιστικές επιδράσεις στο λαό μας. Το να μην πάει το παιδί σε βανάξους τόπους ψυχαγωγίας, να μην πάει στα σφαιριστήρια, να μην πάει στο ποδόσφαιρο. Παρεξηγήθηκαν οι ποδοσφαιριστές όταν έγραψαν για το ποδόσφαιρο ότι, ή ένα βοήθημα της εξομολογήσεως, ότι είναι βάναυσος τόπος, βάναυσος τόπος, και εκεί ιδίως οι νέοι βαναυσοποιούνται. Παρεξηγήθησαν. Αλλά έπρεπε να έρθει το φαινόμενο Καραϊσκάκη για να αποδειχθεί τι κανιβαλισμός υπάρχει μέσα ή στα γήπεδα αυτά. Λοιπόν, ίσως να δημιουργήσουμε αυτές τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και επιδράσεις στους νέους μας. Να μην τρέχουν στα καφενεία, να τους κάνουμε προβολές κινηματογραφικές, slides, ταινίες. Είναι όλα, πραγματικά είναι όλα πολύ ωραία. Προσέξτε με, είναι όλα πολύ ωραία. Ερωτούμε. Αυτά δημιουργούν την μετάνοια. Γιορτές φτιάχνουμε, ποίηματα βάζουμε, χοροδίες κάνουμε. Ωραία. Ξαναρωτώ, αυτά δημιουργούν τη μετάνοια? Από τη στιγμή που δεν δημιουργείται κλίμα μετανοίας με αυτές τις εκδηλώσεις, είναι ολοφάνερο και φωτεινότερο του ηλίου ότι η Εκκλησία δεν είναι σε σωστή πορεία. Λοξοδρόμησε. Λοξοδρόμησε, εδέχθηκε επιδράσεις. Είναι αυτές οι επιδράσεις της Δύσεως που παρέλκουν τη δική μας Εκκλησία. Δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουμε. Σας λέγω την αλήθεια. Μια Εκκλησία που διατηρεί το πνεύμα της μετανοίας αδιάπτωτον και το επιβάλλει, και με τον τρόπο αυτόν κερδίζονται οι ψυχές δια την Βασιλεία του Θεού, μόνο αυτή η Εκκλησία έχει σωστή πορεία. Πιστεύω ότι το ένστικτό σας, η διέστησή σας, πρέπει να αντιλαμβάνετε ποιο είναι σωστό. Διότι αγαπητοί μου, τι θα κάνω αν δεν έχω μετάνοια? Έχω όμως πολιτιστική επίδραση επάνω μου και είμαι ο εκλεκτισμένος άνθρωπος και ο πολιτισμένος, αλλά δεν έχω μετάνοια. Απλώς ζω τη ζωή μου όμορφα, ευγενικά, πολιτισμένα. Στη Βασιλεία του Θεού μπαίνω? Δεν μπαίνω. Αφού λοιπόν δεν μπαίνω, από ό,τι απέτυχα, αστόχησα. Να γιατί σας είπα ότι δεν βοηθά. Μια Εκκλησία που δεν επιβάλλει, δεν δείχνει να πάσα στιγμή τη μετάνοια, δεν βοηθάει στο να σωθούν άνθρωποι. Αλλά θα μου πείτε, μα όλο για τη μετάνοια θα μιλάμε. Μα αυτό είναι. Πέφτεις, πρέπει να μετανοείς. Θα σου μιλώ πάντα για τη μετάνοια, αδελφέ μου, όπως μιλώ και στον εαυτό μου. Γιατί? Αφού πέφτομαι. Εάν μου έλεγες, με βεβαίωνες, ότι δεν πέφτεις, αδελφέ μου, τότε βεβαίως δεν θα σου μιλάω πια για τη μετάνοια. Αλλά αφού πέφτομαι, ποιος μπορεί να καυχηθεί και ποιος μπορεί να υποστηρίξει ότι δεν πέφτει? Πέφτομαι. Αφού λοιπόν πέφτομαι, έχουμε ανάγκη καθημερινής μετανοίας για να σωθούμε, εννοείται. Και αν δεν σημειωθεί μετάνοια, τότε ο Κύριος έρχεται με μία απειλή και λέγει στον επίσκοπο των Σάρδιων, εάνουν μη γρηγορήσεις, δεν ξυπνήσεις, ήξω, επισέ, θα έλθω σε σένα ως κλέπτης και ου μη γνώσει ποιαν ώραν ήξω επισέ, και δεν θα ξέρεις ποια ώρα θα έρθω σε σένα. Θα έρθω σαν κλέπτης. Εδώ ο Κύριος, όπως βλέπετε, ονομάζει τον εαυτόν του κλέπτη. Είναι ένα από τα ονόματα του Χριστού. Είναι ο Χριστός
έχει το όνομα φως, οδός, ζωή, πύλη, αμνός, πλήθος ονομάτων. Αν ψάξετε Καινή και Παλαιά Διαθήκη, πλήθος ονομάτων, έχει δεκάδες ονόματα, αν όχι εκατοντάδες ονόματα. Αν έπρεπε να βλέπουμε με τα μάτια που έβλεπαν οι πατέρες, θα βρούμε εκατοντάδες ονόματα. Ένα από τα ονόματα του Χριστού είναι και αυτό, κλέπτης. Έρχομαι, λέγει, ως κλέπτης. Στα Ευαγγέλια κατά παρόμοιον τρόπον ο Κύριος ομιλεί ότι είναι κλέπτης. Λέγει, Φερυπίν Ματθαίος 24,42-44. Γρηγορείτε, μένετε ξύπνοι, ότι ουκίδατε, δεν γνωρίζετε ποια ώρα ο Κύριος ημών έρχεται. Εκείνο δεν γινώσκεται, αυτό να ξέρετε, ότι η ίδιο οικοδεσπότης ποια φυλακή ο κλέπτης έρχεται. Εάν εγνώριζε ο νοικοκύρης ποια ώρα της νυχτός έρχεται ο κλέπτης, εγρηγόρησε έναν και ουκανίασε διοργήνε την οικία αυτού. Θα γρυπνούσε, θα έμενε ξύπνιος και δεν θα άφηνε να τρυπηθεί ο τοίχος του σπιτιού του για να μπει ο κλέφτης μέσα. Δια τούτο και εμείς γίνεστε έτοιμοι. Γι' αυτό και εσείς να γίνεστε έτοιμοι, ότι η ώρα ουδοκείται ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Γιατί την ώρα που δεν περιμένετε, ουδοκείται, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Και όπως σημειώνει ο Απόστολος Παύλος, η ημέρα Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή. Η ημέρα του Κυρίου, η Δευτέρα του Παρουσία, είναι όπως ο κλέφτης τη νύχτα. Ούτως έρχεται, έτσι έρχεται ο Χριστός. Όταν γαρλέγωση, διότι όταν λένε οι άνθρωποι ειρήνη και ασφάλεια, έχουμε ειρήνη, έχουμε ασφάλεια, είμαστε καλά θεμελιωμένοι, καλά ασφαλισμένοι, τότε ευνίδιος αυτής εφίσταται όλευρος, ως περ ιωδήν τη εγγαστρή εχούση. Όπως πιάνει πόνος τη γυναίκα την εγκυμονούσα ξαφνικά. Και ούμοι εκφύγωση, δεν θα ξεφύγουν από τον όλεθρον. Εμείς δε αδελφοί, γράφει στην πρώτη προς τη Θεσσαλονικής επιστολή του 5,1-4, εμείς δε αδελφοί ουκεστέ εν σκότη είναι η ημέρα ημάς ως κλέπτης καταλάβει. Σεις όμως δεν είσαστε στο σκοτάδι για να σας πιάσει ο κλέφτης τη νύχτα, είσαστε στο φως. Σαφώς λοιπόν ο Κύριος εδώ εμφανίζεται, όπως σας είπα, κλέπτης εν νυχτή. Αλλά για εκείνους που, προσέξτε, ούτε τον πιστεύουν ούτε τον περιμένουν, ή ακόμη αν τον περιμένουν, τον περιμένουν εις ένα απότατον μέλλον, κατά το χρονίζει ο Κύριος μου, που λέγει ο ίδιος ο Κύριος πάνω στο σημείο αυτό. Για εκείνους λοιπόν που δεν πιστεύουν στον Χριστό και δεν τον περιμένουν ή τον περιμένουν πολύ αργά, για αυτούς ο Κύριος θα έρθει ως κλέπτης. Αλλά για εκείνους που τον αναμένουν με αγωνία, μάλλον ο Κύριος καθυστερεί. Προσέξτε, καθυστερεί. Γιατί? Γιατί τον περιμένουν με πόθο. Κύριε, πότε θα έλθεις? Και κάθε ημέρα που περνάει, πότε Κύριε θα έλθεις? Περνάει ο καιρός, πότε θα έλθεις? Για αυτούς προφανώς δεν είναι κλέπτης ως κλέπτης εν νυχτή. Για αυτούς είναι ο καθυστερών. Λέγεται, όπως τον κατηγορούν τον Κύριον, βραδιτήτα. Είναι στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Α, λέγει, πά, τα πράγματα πάντα γινόντουσαν, γίνονται όπως γινόντουσαν. Ποιος Κύριος θα έρθει? Ποια Δευτέρα του Χριστού παρουσία? Δεν βαριέσαι. Και θα έρθει για αυτούς ξαφνική ημέρα. Ξαφνική. Ενώ για εκείνους που σας είπα τον δέχονται τον Κύριον, τον αισθάνονται ότι αργεί. Η απειλή που αναγγέλλεται εις τον επίσκοπο των Σάρδιων είναι δηλωτική, ότι ο επίσκοπος δεν εγρηγόρει, δεν έμενε ξύπνιος, δεν ανέμενε την έλευση του Χριστού με συνέπεια,
αμελούσε το ποιμαντικό του έργο. Ακούστε, αμελούσε το ποιμαντικό του έργο. Αυτό σας αφορά και εσάς, αγαπητοί μου. Όχι μόνο τους ποιμένας, τους ιερείς και τους επισκόπους. Διότι αυτή η απειλή του Κυρίου είναι μια απειλή που πάντα στέκεται εναντίον των ποιμένων, ιδιαίτερα στην εποχή μας, που οι ποιμένες κάπως έτσι αισθάνονται, ότι δεν βαριέσαι, δεν θα έλθει ο Κύριος. Διότι θα μου πείτε, δίνονται να υπάρχουν ποιμένες οι οποίοι να μην περιμένουν τον Χριστόν, ούτε καν να το πιστεύουν? Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Αλλιώτικα δεν ξέρω, αλλιώτικα δεν μπορούν να εξηγηθούν μερικά πράγματα. Δεν μπορούν να εξηγηθούν. Διότι όταν υπάρχει μία αλφα ή βήτα συμπεριφορά τόσο φοβερή, δεν εξηγείται παρά μόνο ότι ο άνθρωπος αυτός, ο ποιμήν, δεν πιστεύει στην τέλευση του Χριστού. Τι λέγω? Ούτε καν στο πρόσωπο του Χριστού. Φοβερόν, φοβερόν. Κι όμως, αληθές. Εξάλλου, αυτό το ειδοποίησε ο Κύριος για τους ποιμένες. Το διαβάζουν και οι ποιμενόμενοι. Διότι όταν, αγαπητοί μου, έχετε ποιμένες οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για εσάς, σας το είπα μια περασμένη φορά, θα πρέπει να κάνετε το παν δυνατόν να φροντίσετε δια τον εαυτό σας. Όπως όταν δεν έχουμε καλούς διδασκάλους, φροντίζουμε να μάθουμε γράμματα. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα μας τα μάθουν. Θα μάθουν οι γονείς τα παιδιά τους γράμματα. Αν υποτεθεί ότι δεν έχουν καλούς διδασκάλους, υστερούνται διδασκάλους. Πώς θα γίνει? Οι γονείς θα μάθουν στα παιδιά τους γράμματα. Δηλαδή θα βρουν έναν τρόπο να κινηθούν. Να κινηθούν. Έτσι και εδώ. Σας είχα πει άλλοτε, προ λίγου καιρού, σας το ξαναλέγω άλλη μία φορά, μη περιμένετε εάν δείτε ότι δεν σας ποιμένομαι καλώς. Φροντίστε να ποιμάνετε όσο μπορείτε, να φροντίστε για τον εαυτό σας, για τη σωτηρία σας. Διότι μη πείτε ότι μα δεν είχαμε ποιμένες. Θα σας ζητηθεί λόγος. Δεν είναι δικαιολογία πάντα δεν είχαμε ποιμένες. Ακούστε λοιπόν τι λέγει ο Κύριος εις το κατά Ματθαίον 24,45-51. Τις άρα εστίν ο πιστός δούλος και φρόνιμος, ον κατέστησεν ο Κύριος αυτού επί της θεραπείας αυτού, του διδώνε αυτής την τροφήν εν καιρό. Ποιος είναι εκείνος ο πιστός και φρόνιμος δούλος? Όχι μόνο φρόνιμος αλλά και πιστός. Όχι μόνο πιστός αλλά και φρόνιμος. Μπορεί να έχω έναν πιστόν ποιμένα, αλλά είναι φρόνιμος? Έχει φρόνηση. Και εις τι συνίσταται η φρόνηση? Εις το να δώσει τη μερίδα την πνευματική, τη μερίδα της πνευματικής τροφής, εκείνη που πρέπει, όσο πρέπει και όποτε πρέπει, εις τον λαό. Αν επί παραδείγματι σας δώσουμε ένα τραπέζι και σας εξαναγκάσουμε να φάτε 5 πιάτα φαΐ, θα ξεράσετε, αγαπητοί μου. Αν πάλι σας αφήσουμε νηστικούς και δεν σας δώσουμε φαγητά στα τακτά γεύματα, θα πεινάσετε. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να δοθεί, όπως λέει εδώ ο Κύριος, διδώνε αυτής την τροφήν εν καιρό, στον κατάλληλο καιρό. Το καθένα στον κατάλληλο καιρό. Μακάριος ο δούλος εκείνος ον ελθόν ο Κύριος αυτού ευρύχει ποιούντα ούτως. Ευτυχισμένος ο δούλος εκείνος που τον βρει ο Κύριος να κάνει έτσι, να φροντίζει για το ποίμνιο και να δίδει την κατάλληλη τροφή. Εάν δε είπε ο κακός δούλος εκείνος εν την καρδία αυτού, και για να γράφει δια των κακών δούλων ο Κύριος, πάει να πει ότι ο Κύριος έβλεπε μέσα στην ιστορία ότι πάντα θα υπήρξαν οι κακοί δούλοι. Δεν αποτείνεται οι 12 μαθητά σου. Οι 12 μαθητά ήταν οι καλοί δούλοι, αλλά αποτείνεται μέσα στην ιστορία, στους κακούς ποιμένους. Και τι λέει εδώ? Εάν δεν είπε ο κακός δούλος εκείνος εν την καρδία αυτού, εις τον εαυτό του, χρονίζει ο Κύριος με την πότε θα έρθει.
και άρξητε. Αρχίστε, κύπτην του συνδούλους αυτού. Εστίδε και πήγει. Το κύπτην θα πει κατά λέξη να χτυπά. Να αρχίζει να τους εκμεταλλεύει. Να τους συμπεριφέρεται στοιχαίο. Δεσποτικό. Κατρόπο που είναι ανίκιο. Που δεν θα τέριαζε. Σαν να πειμένει. Εστίδε και πίνει μετά των μεθυόντων. Αρχίζει και τρώει και πίνει μαζί με αυτούς που μεθάνε. Ασωτέρι. Δηλαδή, να το ρίξουμε στην καλή τη ζωή, στην τόλμη τη ζωή, στη γλυκιά τη ζωή. Δεν βαριέσαι να φάμε και να πιούμε. Ήξει ο Κύριος, όχι καιρό, ήξει. Θα έρθει ο Κύριος του δούλου εκείνου, εν ημέρα ή ου προσδοκά και εν ώρα ή ου γινώστε. Σε μέρα και σε ώρα που δεν περιμένει και δεν γνωρίζει. Να ο κλέφτης εμιστεί. Ενώ ο πιστός οικονός όταν στέκεται μπροστά στο θυσία Κύριος λέει μήπως πεθάνει. Ο Κύριος εγγύης και φροντίζει τη ζωή του να είναι σύμφωνη με αυτήν την αναμονή. Και διχοτομήσει αυτόν τον κακόν δούλον, τον κακόν ποιμένα. Τι θα πει διχοτομήσει? Τον κόβει στα δυο. Δηλαδή έρχεται ο θάνατος. Διχοτομώ, κόβω στα δυο. Δηλαδή η ψυχή και το σώμα είναι αλλού. Δηλαδή ο θάνατος. Και το μέρος αυτού, ποιο μέρος? Της ψυχής το μέρος. Μετά των υποκριτών θύση θα το βάλει. Θα βάλει την ψυχή του μαζί με τους υποκριτάς. Μαζί με τους υποκριτάς. Γιατί? Διότι έδειχνε ότι είναι ποιμένας, ενώ αυτός ήτο λύκος. Και εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Εκεί είναι η αμετανόητη μετάνοια, η αμεταμέλητη μεταμέλεια, η φοβερά κόλαση. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου, αποτείνεται ο Κύριος προς τον επίσκοπο των Σάρδεων, ο οποίος αδρανούσε το ποιμαντικό έργο. Δεν έκανε πνευματική δουλειά. Και τον αποκαλεί ο Κύριος νεκρόν. Σε πόσους τέτοιους σήμερα πρεσβυτέρους και επισκόπους θα έπρεπε να στραφεί ο Κύριος και να πει τους ίδιους λόγους? Σε πόσους? Αλλά σημάδια των καιρών. Κρατάτε, αγαπητοί μου, κρατάτε τον εαυτό σας. Κρατάτε. Αλλά έχεις ολίγα ονόματα. Εν σάρδεσιν, α, ου και μόλυναν τα ημάτια αυτών και περιπατήσουσι μετέ μου εν λευκείς ότι άξι εσύ. Αλλά έχεις λίγα ονόματα εις τα Σάρδης που δεν εμόλυναν τα ημάτια τους, αυτοί θα περιπατήσουν μαζί μου εν λευκείς, με λευκά, γιατί είναι άξιοι. Να λοιπόν, μέσα σε αυτή την φαινομενικό ζώσα αλλά νεκρά εκκλησία των Σάρδιων, ένα παρήγορο σημάδι. Τα μερικά αυτά ονόματα είναι μερικά πρόσωπα. Αυτό θα πει μερικά ονόματα, μερικά πρόσωπα. Κοιτάξτε, είπε ο λίγα. Λίγα, λίγα. Ω, αυτά τα λίγα ονόματα, τα λίγα πρόσωπα. Ας είναι. Τον οποίον η ζωή είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, παρά την νέκρωση, την νεκρότητα του επισκόπου. Είδατε, μπορούσε μέσα στην εκκλησία του να έχει λίγα ονόματα, λίγα πρόσωπα που να ζουν αληθινά συνεπή και ζωντανή ζωή. Αλλά υπό την έκφραση «ου και μόλυναν τα ημάτια αυτών», τι ιδιαιτέρως υποδηλούται? Δεν εμόλυναν τα ημάτια τους. Αυτό το ίδιο βιβλίο της Αποκαλύψεως μας δίδει μία συμπαθητικοτάτη εικόνα εκείνων οι οποίοι «ου και μόλυναν τα ημάτια αυτών». Προσέξτε, είναι από το 14ο κεφάλαιο. Θα κάνω μία ανάλυση αυτού του κεφαλαίου, γιατί έχει αυτής της παραγράφου, διότι έχει αμεσοτά την σχέση με την επιστολή προς τον επίσκοπο των Σάρδιων. Και εφόσον, αγαπητοί μου, αν ζήσουμε,
θέλουμε πολύ καιρό για να φτάσουμε στο 14ο κεφάλαιο. Εάν για ένα χρόνο χρειαζόμαστε, ή μάλλον τρία κεφάλαια χρειαζόμαστε ένα χρόνο για να πάμε μέχρι το 14ο κεφάλαιο, θα περάσει πολύ καιρό και θα έχουμε ξεχάσει πολλά πράγματα. Γι' αυτό δεν πειράζει αν παίρνουμε σημεία προκεχωρημένα να τα βλέπουμε λίγο. Εξάλλου σας είπα, υπάρχει εδώ άμεσο σχέση. Ακούσατε, είναι 14 κεφάλαιο Αποκάλυψης 1 έως 5. Και είδον και ειδού, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και είδα με τα μάτια μου και να το αρνίον, που είναι ο Ιησούς Χριστός, εστικός επί το όρος Σιών, να στέκεται πάνω εις το όρος Σιών, και μετ' αυτού μαζί του 144.000. Έχουσε το όνομα αυτού που είχαν το όνομά του και το όνομα του πατρός αυτού γεγραμμένον επί των μετόπων αυτών και το όνομα του πατέρα του γραμμένο στα μέτωπά τους. Ούτε εσύ, αυτοί είναι οι οποίοι με τα γυναικών ούκε μολύνθησαν. Παρθένη γαρισή. Διότι εδώ το ούκε μολύνθησαν, ίσως εκ πρώτης όψεως να δίδει την εντύπωση ότι πρόκειται περί πορνείας. Αλλά δεν είναι η πορνεία, αλλά είναι η αγαμία. Τώρα, γιατί αναφέρεται το εμολύνθησαν? Στην περίπτωση του γάμου, τι να σας πω? Να σας πω γιατί η γυναίκα όταν γεννήσει πάει και παίρνει ευχή καθαρισμού. Τι είναι το ακάθαρτο, ερωτά ο Άγιος Νικόδημος? Το αίμα είναι η βάση της ζωής. Το αίμα, η βάση της ζωής. Το παιδί που γέννησε είναι ακάθαρτο? Καινούριο πρόσωπο, παιδί του Θεού. Τότε γιατί πάει να πάρει ευχή? Γιατί πάει να πάρει ευχή? Τι ήταν το ακάθαρτο? Πού ήταν το ακάθαρτο? Αγαπητοί μου, ενεφιλοχώρησε μέσα στο σχέδιο του Θεού η πονηρά επιθυμία. Ποιος θα μπορούσε ποτέ να καυχηθεί ότι θα είχε έναν άγιον γάμο, τόσο άγιον ώστε να μην υπήρξε η επιθυμία ή η πονηρά? Ούδε πελάχιστον. Από τη στιγμή που η Εύα είδε τον καρπόν στον παράδεισο και τον επεθύμησε, μπήκε η πονηρά επιθυμία. Αυτό το σκουλίκι που μπαίνει σε όλα τα πράγματα. Εν ευρία ενία επιθυμία. Όταν δω το κουστούμι του αλουνού και το ζηλέψω. Όταν δω τα χρήματά του, το χωράφι του, το περιβόλι του, τις γλάστρες του με τα λουλούδια του. Και μπει η επιθυμία και που κοίταξε. Αυτό δηλαδή που έρχεται να διορθώσει η 10η εντολή. Ούτε επιθυμήσεις όσα το πλησίον σου εστί. Ούτε επιθυμήσεις. Αυτή η πονηρά επιθυμία έχει μπει και μέσα εις τον γάμον. Ποιος μπορεί να καυχηθεί για έναν γάμον που δεν έχει μπει αυτή η πονηρά επιθυμία? Και για να τη δει ποια είναι, πρέπει να έχει μάτια Αγίου για να τη χαρακτηρίσει. Λοιπόν, για αυτό το λόγο, όχι ο γάμος καθεαυτόν μολύνει, δεν μολύνει, αλλά ό,τι ενεφιλοχώρησε εις τον γάμον μολύνει. Και συνεπώς αναφέρεται εις τον γάμον, χωρίς να τον υποτιμά, το τι υπάρχει και βάζει το ρήμα εμολύνθησαν. Ότι πρόκειται περί αυτού, σας λέγω ευθύς παρακάτω. Δεν λέγει για την πορνεία. Λέει παρθένη γαρισή. Είναι παρθένη, δηλαδή άγαμη. Δεν παντρεύτηκαν. Σας είπα όμως ότι η επιθυμία είναι ευρυτάτη. Δεν είναι μόνο στο θέμα του γάμου. Δεν είναι στο θέμα των σαρκικών θεμάτων. Είναι παντού. Αλλά θα το δείτε λίγο πιο κάτω. Ούτε η συν, αυτή είναι οι 144.000. Οι ακολουθούντες το αρνείο τον Ιησού Χριστόν, όπου αν υπάρχει. Πήγε εκεί, εκεί και εκείνη. Πήγε εδώ, εδώ και εκείνη. Ούτι υγοράστησαν από τον ανθρώπον, απαρχεί το Θεό και το αρνείο.
Και ούχε βρέθη ψεύδος εν το στόματι αυτών. Δεν υπήρξε ψεύδος στο στόμα τους. Άμωμη γαρισή. Είναι άμωμη. Ψεύδος με την έννοια την γενική. Θα το δούμε όμως. Υπό των σχετικών αριθμών 144.000, ο οποίος είναι 12 επί 12 χιλιάδες, ή 12.000 από την κάθε φυλή, από τις 12 φυλές του Ισραήλ. Αλλά που οι 12 φυλές του Ισραήλ είναι σύμβολον όλων των φυλών, γιατί σήμερα δεν υπάρχουν φυλές, είναι σύμβολον όλων των φυλών, γλωσσών, γενών, χρωμάτων, ανθρώπων επί της γης. Όλοι αυτοί υποδηλούνται με τις 12.000 επί 12. Δηλαδή ένα πλήθος από εκλεκτούς, οι οποίοι εμφανίζουν τρεις χαρακτηριστικές ιδιότητες. Επειδή δύο φορές αναφέρεται ο αριθμός 144.000 στην Αποκάλυψη και η μία περίπτωση δεν έχει σχέση με την άλλη, εδώ έχουμε την περίπτωση ειδικά των παρθένων, των αγάμων. Ο αριθμός 144.000 δεν είναι κλειστός αριθμός, αλλά σχηματικός. Δεν σημαίνει ότι ένας παραπάνω δεν θα είναι, αλλά θα είναι αυτός ο αριθμός. Είναι σχηματικός, που δείχνει πλήθος. Και μόνο οι 12 φυλές δείχνει το άπαν της ανθρωπότητας, που είναι διαλεγμένοι, είναι παρμένοι από όλη την ανθρωπότητα σε όλους τους αιώνες και σε όλες τις εποχές, κατά το ηγοράστησαν από τον ανθρώπον απαρχεί το Θεό και το αρνείο. Απαρχεί είναι οι απαρχές, είναι ο πρώτος καρπός που προσεφέρεται στο Θεό. Συνεπώς ένα είδος θυσίας είναι η αγαμία στο Θεό. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Ας δούμε αυτά τα τρία χαρακτηριστικά. Και πρώτα πρώτα είναι η παρθενία. Ου και μολύνθησαν, λέει, ούτε εσύ ή μεταγυναικών, ου και μολύνθησαν. Παρθένοι γάρ εσύ, διότι είναι παρθένοι. Η ιδιότητα της παρθενίας είναι επαναρχαία και συνομήλικος με το ανθρώπινο γένος. Εφόσον τόσο ο Αδάμ όσο και η Εύα μέσα εις τον παράδεισον ήσαν παρθένοι. Ήσαν παρθένοι μέσα εις τον παράδεισον. Μετά από την πτώση, υπογραμμίζω, μετά από την πτώση, μετά την εξοδόν των από τον παράδεισο, τότε Αδάμ έγνω Εύαν την γυναίκα αυτού και συλλαβούσα έτε και τον Γκάιν. Τότε συνήλθε μετά της γυναικός του, τότε ανεγνώρισε την Εύα ως σύζυγόν του, συνήλθε μετά αυτής και γέννησε τον Γκάιν. Πότε? Μετά από την πτώση. Ώστε στον παράδεισο ζούσαν εν παρθενία. Εν παρθενία, προσέξατε το. Η παρθενία στην Παλαιά Διαθήκη γενικά τιμάται μεν, αλλά δεν επιδιώκεται. Και τούτο διότι σκοπός ήταν να διατηρηθεί ο λαός του Θεού μέσα σε μία πληθυντικότητα, να το πω έτσι, προκειμένου να διατηρηθεί από τις ποικίλες ιστορικές του περιπέτειες δια να έλθει ο Μεσσίας. Έπρεπε να υπάρχει το πλαίσιον λαός δια να έλθει ο Μεσσίας. Όμως δεν επιδιώκεται, σας είπα, η παρθενία. Ετοιμάτω όμως ο προφήτης Ηλίας ή το παρθένος, ο προφήτης Ελισέος ή το παρθένος, ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος ή το παρθένος. Επιφυλάσσεται όμως η παρθενία ως κατεξοχήν αρετή πλέον της Καινής Διαθήκης. Στην Καινή Διαθήκη δεν θα τιμάται απλώς, αλλά θα θεωρείται αρετή. Προσέξατε, αρετή. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι η παρθενία είναι μία κατάσταση ούτε παραφύσιν ούτε καταφύσιν, αλλά είναι μία κατάσταση υπερφύσιν, πιο πάνω από τη φύση, ένα ξεπέρασμα της φύσεως. Θα τολμούσαμε ακόμα να πούμε με τον Ιερόν Χρυσόστομον, που το λέγει στον περί παρθενίας του λόγων, τον πολύ μεγάλο αυτών λόγων, ότι είναι η παρθενία η όντως
κατά φύσιν κατάστασης. Δεν είναι ο γάμος η όντως κατά φύσιν, αλλά είναι η παρθενία η όντως κατά φύσιν κατάστασης της παιδοποιίας, όπως λέγει ο Ιερός Πατήρ, εις αχθήσεις, αφού εισήχθη η παιδοποιία, προβλεπομένου του Θεού της την ανθρωπίνη πτώση. Μπήκε ο γάμος διότι προέβλεπε ο Θεός την ανθρωπίνη πτώση. Εξάλλου, εις αυτήν την παρθενία θα επανέλθουμε όλοι. Εις αυτήν την αγαμία, εις την βασιλεία του Θεού. Εις την βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει ούτε γάμος, ούτε παιδοποιία. Ο Κύριος σαφώς το εδήλωσε. Στη βασιλεία του Θεού ούτε νυμφεύονται, ούτε παντρεύονται. Και συνεπώς δεν υπάρχει ούτε παιδοποιία. Δεν υπάρχει τίποτε από όλα αυτά εις την βασιλεία του Θεού. Βλέπετε, επανερχόμεθα. Ώστε έχουμε μία συγκαταβατική κατάσταση, επειδή ο Κύριος προέβλεψε την πτώση και με την πτώση των θάνατων και με τον θάνατον την ανάγκη να διατηρηθεί το ανθρώπινο γένος και εισήχθη το σχήμα άρεν και θύλη. Βέβαια, ο γάμος, είδαμε, είναι ένα μεταπτωτικό φαινόμενο κατά παραχώρηση. Η παρθενία όμως δεν είναι για όλους. Λέγει ο Κύριος Ματθαίος 19,11, αλλής δέδοτε. Μόνο σε εκείνους που έχει δοθεί η παρθενία, εις αυτούς μπορεί να υπάρχει η παρθενία. Εν τούτης, η παρθενία δεν είναι απλώς ένα χάρισμα, όπως είναι η ευφυΐα ή όπως είναι το ανάστημα ή η ομορφιά, αλλά είναι μια αρετή, η οποία αρετή μετακόπου αποκτάται. Εκεί που είπε ο Κύριος εις δέδοτε, σε εκείνους που δόθηκε η αγαμία, συνεπλήρωσε και είπε ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο. Αυτός που μπορεί να προχωρήσει και να εφαρμόσει και να βιώσει αυτό, ας προχωρήσει. Ώστε λοιπόν, όταν λέγει ο δυνάμενος, και εκείνος ο οποίος θα ηγονίζεται, σημαίνει ότι πράγματι είναι μία αρετή. Η ευφυΐα δεν είναι αρετή, είναι ένα δώρο που το παίρνει ο άνθρωπος από το Θεό χωρίς να κουραστεί γι' αυτό. Έτυχε να είμαι έξυπνος. Αρετή είναι αυτό? Οι έξυπνοι θα πούν στη βασιλεία του Θεού? Οι ωραίοι, οι υψηλοί, ξέρω εγώ, οι δυνατοί στα χέρια, στα πόδια, οι υγιείς, είναι δώρα του Θεού αυτά. Αλλά η αρετή της παρθενίας είναι πράγματι αρετή, γιατί έχει τα στοιχεία του κόπου. Αποτελεί μυστήριο η παρθενία και δύναται μόνο να προσεγγιστεί το μυστήριο αυτό από εκείνους που ορθώς παρθενεύουν. Ορθώς. Ο Άγιος Ιγνάτιος γράφει ότι ο εν παρθενία βρισκόμενος είναι προς τιμήν του σώματος του Χριστού, αρκεί να μην καυχηθεί γι' αυτό, γιατί αν καυχηθεί χάθηκε. Συνεπώς αναφέρεται ως μία αφιέρωση. Είναι αυτό που σας διάβασα στην Αποκάλυψη, στο προηγούμενο τεμάχιον, ότι ηγοράστησαν ως απαρχή από τον ανθρώπο. Σας είπα, απαρχή θα πίνε τα πρωτόλια. Το πρώτο πρόβατο που γεννιέται στην πίμνη θα θυσιαστεί στον Θεό. Το πρώτο σιτάρι που θα θερίσουμε θα γίνει πρόσφορο να προσφερθεί στον Θεό. Έτσι στην Παλαιά Διαθήκη. Τούτο συμφωνεί εξάλλου και με την φράση ότι δεν πρέπει να καυχηθεί και ότι ανήκει στο σώμα του Χριστού και ότι είναι προς τιμήν του σώματος του Χριστού, με την φράση του Κυρίου «Ούτι εσύ αυτοί είναι οι ακολουθούντες», φράση του Ιωάννου, ότι είδε, συγγνώμη, «οι ακολουθούντες το αρνείο όπου αν υπάγει», που το ακολουθούν το αρνείο όπου και αν πάει, που σημαίνει ότι είναι τρόπον την εξάρτημα του σώματος του Χριστού. Άρα προς τιμήν του Χριστού, όπως όταν έχουμε μία εικόνα που θέλουμε να τη λιτανεύσουμε, η εικόνα συνοδεύεται και από τα αναθήματα που έχει επάνω, τα αφιερώματα. Δεν τα βγάζουμε τα αναθήματα, και αυτά συνοδεύουν την εικόνα που λιτανεύουμε.
Και όταν ο Κύριος πηγαίνει εδώ ή εκεί, συνοδεύεται από τους εν παρθενία, που σημαίνει ότι είναι προς τιμήν του σώματός του. Προσέξτε, θα τονίσω, ήδη το είπα, αλλά θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, με την παρουσία της παρθενίας δεν διαβάλλεται ο γάμος, δεν διαβάλλεται, ούτε υποτιμάται ο γάμος. Απλώς σας είπα τι εμφυλοχωρεί μέσα εις τον γάμο. Μακάρι να είχαμε εν Κυρίω γάμους, όπως και ιερολογείται, όπως και ευλογείται από την Εκκλησία, και τι άλλο θα ήθελαμε. Μόνο που δεν τηρείται στην πράξη ο γάμος στα πλαίσια όπως ιερολογείται εις το μυστήριο του γάμου. Αν κάποτε σας το είχα πει πολύ πολύ παλιά, αν αγοράζατε, αγαπητοί μου, ένα τευχίδιο, υπάρχει αυτοτελές που είναι η ακολουθία του γάμου, αυτό που έχουν ιερείς και το λέγουν, και λέγουν την ακολουθία όταν παντρεύουν τους ανθρώπους εκκλησίες, και διαβάζετε κάπου κάπου την ακολουθία και βαθαίνατε στην κάθε λέξη, εκεί θα βλέπατε ποιος είναι ο γάμος. Το συνιστώ αυτό ιδιαίτερως στους εγγάμους αδελφούς. Γράφει ακόμη ο Απόστολος Παύλος: «Περιδέον εγράψατε εμεί, καλών ανθρώπων γυναικός μη άπταστε, γιατί μου γράψατε, ο Κορίνθι, καλόν είναι εις τον άνδρα να μη παντρευτεί, γυναικός μη άπτεστε. Γιατί, διότι ο άγαμος μεριμνά τα του Κυρίου, πώς αρέσει το Κυρίο, και η άγαμος μεριμνά τα του Κυρίου, είναι η αγία και σώματι και πνεύματι». Για να είναι αγία και εις το σώμα και εις το πνεύμα. Που σημαίνει ότι η έγγαμος έχει κάποια σημεία που δεν είναι το σώμα της και το πνεύμα της άγια. Είναι αυτά που σας είπα προηγουμένως. Εσείς ξέρετε, καταλαβαίνετε. Λέω καταλαβαίνετε γιατί και εγώ τα ακούω από εσάς στις τόσες χιλιάδες εξομολογήσεις. Με την πτώση όμως, ο γάμος, αντί να γίνεται αλληλοβοήθεια δια την θέωση, γίνεται αλληλοβοήθεια σε πολλές περιπτώσεις για την κόλαση. Γιατί παντρεύονται οι άνθρωποι όχι για να βοηθηθούν για τη Βασιλεία του Θεού, αλλά για να πάνε χέρι-χέρι στην κόλαση. Όταν ο άνδρας παρασύρεται από την γυναίκα, η γυναίκα παρασύρεται από τον άνδρα. Ακούσατε πως το λέει η Γραφή αυτό, η παραβολή του μεγάλου δείπνου: «Γυναίκα έγημα, ού δύναμαι έλθειν. Παντρεύτηκα, δεν μπορώ να έρθω στο δείπνο της Βασιλείας». Ο Κύριος είπε: «Προσέχετε μη βαρυνθώ στην καρδία ημών εν κρεπάλι και μέθη και μερίμνες βιωτικές». Ποιες είναι αυτές οι βιωτικές μέριμνες? Είναι ο γάμος. «Ο νυμφευτής», λέει ο Απόστολος, «μεριμνάτα του κόσμου, πως αρέσει τη γυναική, πως να αρέσει στην γυναίκα». «Η νυφευτήσα», λέει ο Απόστολος Παύλος, «μεριμνάτα του κόσμου, πως αρέσει το ανδρί». Φροντίζει με κάθε τρόπο πως να αρέσει στον άνδρα της. Ενώ η άγαμος πως αρέσει το Κυρίο. Ο σκοπός λοιπόν της παρθενίας είναι αφιέρωση του ανθρώπου εις τον Θεόν και εις τα του Θεού, εις τα έργα του Θεού, και τίποτε απολύτως τίποτε άλλο. Οποιοδήποτε άλλο κίνητρο και ελαττήριο θα δημιουργούσε αγαμία δεν είναι γνήσιο. Σήμερα η παρθενία, πρέπει να σας πω, όχι μόνο δεν τιμάται, αλλά και χλεβάζεται η παρθενία, επειδή δεν κατανοείται. Επειδή δε διαβάλλεται υπό των συγχρόνων, καθίσταται η παρθενία μία διαρκής ομολογία πίστεως εις το όνομα του Ιησού Χριστού, χάριν του οποίου και υπάρχει η παρθενία. Ο εν παρθενία είναι ομολογητής και μάρτης. Τόσο διότι ένεκα αυτών των συγχρόνων πειρασμών που συναντούμε στην εποχή μας, πολλάκις η παρθενία για να διαφυλαχθεί χρειάζεται μαρτύριο. Διαφυλάσσεται σήμερα η παρθενία μαρτυρικός. Αλλά και εφόσον χλεβάζεται διαρκώς η παρθενία και υπάρχουν οι σύγχρονοι αρνητές της, πρέπει ο εν παρθενία ευρισκόμενος διαρκώς και να απολογείται υπέρ αυτής. Δεύτερον, η δευτέρα ιδιότης των όσων ακολουθούν τον Κύριον είναι εκείνη που τον ακολουθούν όπου ανυπάγει. Όπου ανυπάγει, όπου πάει.
Είναι αφιερωμένοι στην αγάπη και στο έργο του Χριστού. Τρίτον, η τρίτη ιδιότηση είναι ότι ούχε βρέθη ψεύδος εν το στόματι αυτών. Δεν ευρέθηκε ψεύδος τίποτε. Άμου μη γαρισί. Εδώ υπονοείται το ψεύδος, όχι με την έννοια λέγω ψέματα απλώς, υπονοείται το ψεύδος ως κατάσταση γενικότερας αληθού ζωής. Δηλαδή πρόκειται περί της αγιότητας. Είμαι βέβαιος ότι ανάμεσά σας, ίσως λίγοι, αλλά υπάρχουν τέτοιοι εκλεκτοί άνθρωποι. Οπωσδήποτε υπάρχουν. Πρέπει να το πω. Εύχομαι μόνο κάτι. Ο Κύριος να τους κάνει πολλούς. Αγαπητοί μου, δεν υπάρχει πλέον αξιαγάπητος πόθος από τον πόθον αυτής της καταστάσεως της παρθενίας, αυτής της αφιερώσεως και της αγιότητος. Αισθάνεται κανείς να περνά αληθινά σωστά η ζωή του. Σαν μαγνήτης έλξεως τίθεται υπό του Κυρίου ο λόγος αυτός, η υπόσχεση αυτή, και περιπατήσουσι με τεμού εν λευκής ότι άξιοι εισι. Και έρχονται τώρα, έρχονται οι υποσχέσεις του Κυρίου δια τους νικητάς της πνευματικής νεκρώσεως αλλά και της σοφροσύνης εν στενή ενία, της αγαμίας δηλαδή. Και λέγει ο Κύριος τώρα στην επιστολή του εις τας Σάρδης: «Ο νικών ούτως περιβαλείται ενηματής λευκής, και ομοί εξελίψω το όνομα αυτού εκ της βίβλου της ζωής, και ομολογήσω το όνομα αυτού ενώπιον του πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού. Ο έχονους ακουσά το τι το πνεύμα λέγει τις εκκλησίες. Ο νικητής θα περιβληθεί η μάτια λευκά», δηλαδή θεία δόξα, θείο φως, όπως και αυτός ο Θεός, ο περιβαλλόμενος το φως ως ημάτιον. Το όνομά του θα γραφεί και δεν θα εξαλειφθεί από το βιβλίο της ζωής, δηλαδή της αιωνίου βασιλείας του Θεού. Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτή την εξουσία καταγραφής ονομάτων εις το βιβλίο της ζωής έχει μόνος ο Χριστός. Ακόμη εκείνο το «μη εξελίψω το όνομα αυτού» φανερώνει την δυνατότητα εξελίψεως, εάν ο αγωνιστής αρχίσει καλά και τελειώσει άσχημα, όπως είναι η περίπτωση των πέντε παρθένων της παραβολής που δεν μπήκαν στη Βασιλεία του Θεού. Η δυνατότητα ακόμη εξελίψεως του ονόματος δηλεί ότι μπορείς να ξεπέσεις από τη σωτηρία και ότι δεν υπάρχει απόλυτος προορισμός. Τέλος, ο Κύριος εν ημέρα κρίσεως θα ομολογήσει, όπως εξάλλου αναφέρεται και στα Ευαγγέλια, ενώπιον του ουρανίου του Πατρός και ενώπιον των αγίων αγγέλων των νικητήν. Αγαπητοί μου, πολύ μεγάλα, τεράστια πράγματα έχει ο Θεός υποσχεθεί και ετοιμάσει δια τους νικητάς του Ευαγγελίου του. Ας μη αναβάλλομαι άλλο. Ο χρόνος περνά και το τέλος έρχεται. Ο έχων ους ακουσάτο τι το πνεύμα λέγει τες εκκλησίες.